Κύριε Νίκο Παπά, κύριε Παπά, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν, κύριε Παπά, από τους πρώτους από την Αθήνα που έφτασαν στο πεδίο της σύγκρουσης αυτή την φοβερή βραδιά της Τρίτης προς Τετάρτη. Πείτε μας, τι συναντήσατε εκεί. Το σκηνικό ήταν εφιαλτικό, κύριε Λιβαδάρη. Πραγματικά εκεί οι πυροσβέστες υπερέβαλαν εαυτόν μαζί με στελέχη των δυνάμεων διάσωσης, αλλά το κακό είχε προφανώς γίνει. Οι τραυματίες είχαν με κάποιο τρόπο αποχωρήσει ήδη ή αυτοί που δεν είχαν κάποιο τραυματισμό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων. Και είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό να σκέφτεται κανείς ότι είναι δυνατόν να πέσουν σε μητοπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχίες τη στιγμή που υπάρχει πλήρης διπλή γραμμή στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπά, διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Κύριε Παπά, υπάρχει ένα προφανές και ομολογημένο ανθρώπινο λάθος, τραγικό λάθος, που μπαίνει ήδη στις αιτίες του δυστυχήματος. Υπάρχει όμως και αυτό που έχει αφήσει εμβρόντι τους όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία, ότι αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο, έστω το όποιο σιδηροδρομικό δίκτυο έχουμε, λειτουργεί με όρους του περασμένου μισού αιώνα, στην Ευρώπη του 2023. Και το ερώτημα είναι ότι έχουμε ένα αγοράσει, αποκτήσει και χρηματοδοτήσει με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο είτε δεν λειτουργεί, είτε λειτουργεί εν μέρη. Και αυτό δεν είναι μόνο σημερινό ζήτημα, είναι ζήτημα που ξεκινά από το 2003 και αφορά και όλες τις κυβερνήσεις. Πείτε μας καταρχήν την εικόνα που έχετε εσείς για το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και τι δεν λειτουργεί σε ό,τι αφορά την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου. Οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι λειτουργούν μόνο 170 χιλιόμετρα από τα 500 της τηλεδιοίκησης. Αλλά το μείζον ζήτημα είναι ότι εγκαταλείφθηκαν και εντός εισαγωγικών οι συμβατικοί τρόποι διασταύρωσης των δρομολογίων και αναβάθμισης της ασφάλειας μετά το 2020. Σε κάθε περίπτωση, το σιδηροδρομικό μας δίκτυο αναβαθμίστηκε. Έγινε η διπλή γραμμή από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνηση. Και λυπάμαι που το λέω, οι συμβάσεις για τα συστήματα ασφάλειας και τα παθητικά και τα αναλυτικά έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί. Υπήρξε ένας καθαρός διάδρομος από το 19 και μετά, όπου καθάρισαν κάποιες νομικές εκκρεμότητες, δηλαδή οι ανάδοχοι δεν είχαν πιστοποιημένες μελέτες, έφεραν πιστοποιημένες μελέτες. Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε την έγκρισή του, η σύμβαση υπεγράφει το 2021. Για να μην θεωρηθεί ότι μασάω τα λόγια μου, είναι προφανώς ότι είμαστε ακόμα στις μέρες και τις ώρες του πένθους. Όμως, θέλω να πω και από τη δική σας τη συχνότητα ότι ο κύριος Μητσοτάκης υπερεύει τα εσκαμμένα. Και υπερεύει τα εσκαμμένα διότι έσπευσε να αποτυπώσει δίκην πορίσματος ότι για την τραγωδία αυτή ευθύνεται κυρίως ένα ανθρώπινο λάθος. Τα ανθρώπινα λάθη γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Το ζήτημα είναι αν λαμβάνονται τα διοικητικά και επιχειρησιακά μέτρα ούτως ώστε οι τεχνολογίες να απομειώνουν ή και να μηδενίζουν τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τα ανθρώπινα λάθη. Κύριε Παπά, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, και θα σας δώσω το λόγο αμέσως, θα κριθεί για τις ευθύνες της. Η δική σας κυβέρνηση, ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε επί των ημερών της ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει και ό,τι έπρεπε να γίνει για να προχωρήσει αυτό το σύστημα. Σας ρωτώ γιατί υπάρχει και το στοιχείο που λέει ότι η σύμβαση ιδιωτικοποίησης υπογράφηκε το 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τότε σταμάτησε και μία συμφωνία, σύμβαση που υπήρχε για την εφαρμογή της τηλεδιοίκησης που είχε ξεκινήσει από το 2014. Όχι, αυτό είναι μία στρεβλή εικόνα. Αυτό τουλάχιστον, για να είμαι απολύτως ακριβής, λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
και εσείς είστε υποχρεωμένοι να μεταφέρετε και τις ερωτήσεις που μας κάνουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Αυτός πρέπει να είναι και ο δημοσιογραφικός κανόνας, αλίμονο. Η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέα αφορούσε μόνο το εμπορευματικό, το μεταφορικό έργο. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις ευθύνες του Υπουργείου. Η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης Σαμαρά ήταν η ιδιωτικοποίηση των πάντων και του μεταφορικού έργου και της υποδομής και της ακίνητης περιουσίας και της ευθύνης των έργων αναβάθμισης της υποδομής. Με την δική μας πίεση, παρόλο που ήταν σκληρή μνημονιακή δέσμευση, ιδιωτικοποιήθηκε, μάλλον όχι ιδιωτικοποιήθηκε, πέρασε σε μια κρατική εταιρεία άλλης χώρας, της Ιταλίας, το μεταφορικό έργο και μόνο. Επί του προκειμένου, την ευθύνη για τη λειτουργία λοιπόν του δικτύου την έχει το Υπουργείο, ο εκπαιδευόμενος το Υπουργείο Φορέας που λέγεται ΟΣΕ. Δεύτερον, τι παραλάβαμε εμείς. Παραλάβαμε μία σύμβαση σε εκτέλεση η οποία προέκυψε ότι είχε κάποια νομικά προβλήματα μετά από έρευνα της Επιτροπής Διεξαγωγής Ελέγχων. Αναφέρεστε στη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, έτσι, πάντα. Ακριβώς. Τι βρήκε λοιπόν αυτή η Επιτροπή, ότι δεν υπήρχαν πιστοποιημένες μελέτες. Τι έκανε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Εξανάγκασε τους αναδόχους να φέρουν πιστοποιημένες μελέτες υπό την απειλή ότι θα κηρυχθούν έκτοτε. Όταν ήρθαν οι μελέτες, έφυγαν όλα τα χαρτιά εκ νέου για την επέκταση της σύμβασης προς το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε την έγκρισή του και από το φθινόπωρο του 19 θα μπορούσε να έχει υπογραφεί η σύμβαση. Η σύμβαση υπεγράφει το 2021. Γιατί έγινε αυτό, αυτή θεωρείτε? Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων. Όμως προσέξτε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα, κυρία Λιβαδάρη, είναι η απόφαση εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με πλήρη συνείδηση, το λέω με έμφαση. Εγώ ο ίδιος έχω γίνει κουραστικός και με ανακοινώσεις και με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναρτώ ερωτήσεις για την τύχη εξέλιξης αυτών των έργων, για ατυχήματα και δυσκολίες οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα και φτάσαμε, θέλω να σας θυμίσω, το περασμένο καλοκαίρι για μία μέρα η χώρα να μην έχει καθόλου σιδηρόδρομο, χωρίς να έχει γίνει κάποιο μείζον ατύχημα ή να έχουμε... Υπήρχαν αριθμίες οι οποίες συσσωρεύονταν, μπλοκάρανε τα πάντα και δεν είχαμε σιδηρόδρομο. Κύριε Παπά, τι βρίσκεται στη ρίζα αυτής της... επιτρέψτε μου ένα σημείο ακόμα και είμαι στη διάθεσή σας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής, απαλλάξανε την εταιρεία πρώην Τρενοσέ νυν Hellenic Train από την υποχρέωση να επενδύσει 750 εκατομμύρια για την αναβάθμιση των υποδομών. Κατέβηκε αυτή η υποχρέωση στα 160 εκατομμύρια. Ήτανε τον Ιούλιο του 2022 μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση στη Βουλή. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εντοπίσανε αυτό το ζήτημα, η κυβέρνηση επέλεξε καθόλου να μην ακούσει. Ήταν ένα πανίσχυρο σήμα προς τους ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου ότι εγκαταλείπεται η προοπτική να έχει η Ελλάδα ένα αξιόπιστο σύγχρονο σιδηρόδρομο. Κύριε Παπά, ως τομεάρχης υποδομών, βοηθήστε μας να καταλάβουμε πού κόπηκε αυτό το νήμα της επικοινωνίας, γιατί όπως και εσείς και αρμόδιοι άλλοι φορείς και με τη μορφή εξοδίκων έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολλές φορές για τραγικές ελλείψεις και καθυστερήσεις. Πού χάθηκε το νήμα της επικοινωνίας, γιατί δεν προχώρησαν όλα αυτά? Κοιτάξτε, είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν έχει μια πολιτική ηγεσία τη δυνατότητα να υπογράψει μια σύμβαση για τη συνέχιση της υλοποίησης του έργου από το 19 και το κάνει το 21, αν είχε υπογραφεί το 19, το σύστημα θα ήταν έτοιμο το 20. Υπεγράφει η σύμβαση λοιπόν 2-2,5 χρόνια μετά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η απαξίωση του ίδιου του ΟΣΕ, ο οποίος έχει ένα οργανόγραμμα 2.200 οργανικών θέσεων και απασχολεί περί τα 600 άτομα, και η κάλυψη των κενών με προσλήψεις, εντός εισαγωγικών προσλήψεις, μιλάμε για εξάμηνες συμβάσεις με μπλοκάκι σε θέσεις πάρα πολύ κρίσιμες, όπως η θέση του σταθμάρχη, και κόμβους
πάρα πολύ κρίσιμους για το δίκτυο το σιδηροδρομικό, να λειτουργούν με έναν άνθρωπο ο οποίος και ελλιπή εκπαίδευση έχει και δεν έχει και την απαραίτητη συσσωρευμένη. Κύριε Παπά, επί της δικής σας διακυβέρνησης γινόντουσαν με άλλο τρόπο οι προσλήψεις και τοποθετήσεις τελεχών, γιατί σε τέτοιες θέσεις, γιατί ας μην κρυβόμαστε, είναι μια παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος και μάλλον του ελληνικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης, η στελέχωση αυτού του τύπου θέσεων, με πρακτικές που δεν παραπέμπουν πάντα και σε αξιοκρατικά και τεχνοκρατικά άρτια κριτήρια. Ναι, προσέξτε όμως, υπάρχει μια μεγάλη παρατήρηση από την οποία δεν μπορεί κανείς να εκφύγει. Δεν είχαμε μεγάλης κλίμακας προβλήματα επί δικής μας διακυβέρνησης. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί στους κρίσιμους κόμβους είχαμε δύο σταθμάρχες, γιατί υπήρχε και το σύστημα του δευτερογενούς ελέγχου, που γίνονταν ταυτόχρονα από την εταιρεία και τον έχοντα την ευθύνη λειτουργίας του δικτύου ΟΣΕ, και αυτοί οι συμβατικοί τρόποι, συμβατικοί πριν την ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, οι οποίοι ήταν στη θέση τους, απέτρεψαν την πιθανότητα μεγάλων κρίσεων και μεγάλων συμβάντων. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, κύριε Παπά, λέτε, πέρα από το σύστημα τηλεδιοίκησης και τι έχει γίνει και καθυστέρησε και δεν προχώρησε, λέτε ότι μέχρι το 19 στους κρίσιμους κόμβους υπήρχαν πάντα και παγίως δύο σταθμάρχες και αυτό μετά άλλαξε και έμεινε ένα σταθμάρχης μόνο. Άλλαξε, βεβαίως, και βεβαίως μειώθηκαν οι σταθμάρχες και βεβαίως υπήρχε και το σύστημα του δευτεροβάθμιου ελέγχου από το ενιαίο κέντρο στα γραφεία του ΟΣΕ, όπου υπήρχαν και στελέχη της εταιρείας που κάνει το μεταφορικό έργο, όπου γινόταν ένας δευτεροβάθμιος, ας πούμε, έλεγχος των εντολών που παίρνει ο μηχανοδηγός για να ξεκινήσει την αμαξοστοιχεία και να πάει στον προορισμό του. Τώρα, υπάρχει παράλληλα με τις επισημάνσεις που λέτε ότι κάνατε και εσείς ως αντιπολίτευση. Θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Επιτρέψτε μου. Ναι. Υπήρχε η εξής μεγάλη τομή. Μέχρι το 17, για να πας με το τρένο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ανέβαινε στο βουνό, τον Μπράλο. Πέρναγες από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. Από την γραμμή την οποία πήγαν να περάσουν οι Γερμανοί και την ανατείναξαν οι αντάρτες. Mm-hmm. Αυτή ήταν η γραμμή. Ήταν η γραμμή της χάραξης που υπήρχε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Από το 17 και μετά έχουμε τη σύγχρονη γραμμή, η οποία κατέβηκε στην Πεδιάδα, έκανε πολύ πιο γρήγορο το δρομολόγιο και έχει ηλεκτροκίνηση ήδη από εκείνο τον καιρό σε όλο τη το μήκος. Και λυπάμαι που το λέω, από τότε ξεκίνησε μία προσπάθεια εγκατάληψης και υπονόμευσης του σιδηροδρόμου. Το έχουμε πει πάνω από, δεν ξέρω, δεκάδες φορές και σας καλώ να δείτε γιατί ανακοινώσεις εγώ προσωπικά και το κόμμα μου πόσες... Ναι, και μπορούμε να δούμε εδώ και κάποια από τα εξώδικα που έστελαν και οι εργαζόμενοι εγκαλώντας και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει... Δεν είναι δυστύχημα. Ένα θέμα, κυρία Λεβαδάρη, και για μας τις πολιτικές δυνάμεις και για τη δημοσιογραφία να έρθει όλη η αλληλογραφία αυτή στο φως της δημοσιότητας? Κύριε Παπά, εδώ να σας πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του δήλωση βγήκε και είπε ότι περίπου αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και εσείς, να πάμε σε μια υπερκομματική επιτροπή που θα τα φέρει όλα και θα τα διερευνήσουμε όλα. Είδαμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει ένας σκεπτικισμός για αυτή την υπερκομματική επιτροπή. Γιατί δεν οφείλει για μια φορά το πολιτικό σύστημα να πάει από κοινού να βρει την αλήθεια, να αποδώσει ευθύνες? Βεβαίως, αυτό προτείναμε εμείς, αλλά η επιτροπή πρέπει να είναι διακομματική. Εδώ δεν έχουμε υπερκομματική επιτροπή, δεν έχει γίνει επιδίωξη συνένεσης ή σύνθεσης μιας επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τις ευθύνες και δεν μπορεί αυτή την επιτροπή να τη συγκροτήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, κυρία Λιβαδάρη, είναι στη θέση του ελεγχόμενου. Δεν μπορεί να διορίσει τον ελεγκτή της. Να διορίσει η Βουλή, ο θεσμός ο οποίος έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη, ευτυχώς για το λαό μας, του βίου του σύντομου που απομένει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λίγες εβδομάδες θα είναι ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Καλά, δεν είναι η ώρα να το πούμε αυτό, θα το δούμε, θα έχουμε μέρες. Όχι, έχει σημασία θεσμική, δεν το λέω πολιτικά. Mm-hmm. Δεν λέω... Είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση στη θέση του ελεγχόμενου, κύριε Παπά, ή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Σας ρωτώ. Είναι η κυβέρνηση η οποία είχε αυτή τη στιγμή την ευθύνη της λειτουργίας του δικτύου. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε οποιαδήποτε κριτική. Σας κατέθεσα ότι κάνουμε πάρα πολύ σημαντικές τομές
υπήρξε για πρώτη φορά η διπλή γραμμή στο σύνολο της διαδρομής με ηλεκτροκίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη και υπήρξε και ένας καθαρός νομικός διάδρομος για να ολοκληρωθούν οι επεκτάσεις των συμβάσεων που ήταν απαραίτητες για να τελειώσει το έργο της ασφάλειας και της τηλεδιοίκησης και του ETCS. Το ερώτημα για το αν διαχέεται η ευθύνη και πέραν της τρέχουσας κυβέρνησης είναι γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν καθυστερήσεις 9 χρόνων. Υπάρχουν δύο συμβάσεις. Μία σύμβαση η οποία αφορούσε το υπερσύγχρονο σύστημα ETCS και μία σύμβαση που αφορούσε τους φωτεινούς σηματοδότες, η οποία έγινε το 2014. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2007. Ποια ήταν η ανακολουθία εδώ του ελληνικού κράτους? Το ETCS έχει ως προϋπόθεση ένα σύστημα φωτεινής σηματοδότησης το οποίο λειτουργεί. Οι φωτεινοί σηματοδότες τότε δεν υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα φωτεινής σηματοδότησης και συμβασιοποιήθηκαν μεταγενέστερα. Το έργο συμβασιοποιήθηκε το 2014. Το έργο του 2014 λοιπόν προέκυψε ότι είχε πάρα πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα μετά από έρευνα της Επιτροπής Διεξαγωγής Ελέγχου. Τι είπε η Επιτροπή αυτή? Είπε ότι δεν είχαν καταθέσει οι ανάδοχοι πιστοποιημένες μελέτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς μια μελέτη και να τη δώσουμε. Πρέπει να έχει σφραγίδα πιστοποίησης και να έχει γίνει από εταιρείες οι οποίες έχουν συγκεκριμένη διαβάθμιση πιστοποίησης και αυτό νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια και τυπική νομική προϋπόθεση. Όταν ανέκυψε αυτό το αποτέλεσμα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τότε εξανάγκασε με την απειλή της έκπτωσης από το έργο τις εταιρείες να φέρουν τις πιστοποιημένες μελέτες. Υπήρξε η έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου αφού φέρανε τις μελέτες και η άδεια του ελεγκτικού συνεδρίου για να υπογραφεί η σύμβαση και η σύμβαση καθυστέρησε να υπογραφεί και υπεγράφει τον Μάιο του 2021. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια για τις νέες τεχνολογίες. Ένα βήμα πίσω να κάνει κανείς όμως βλέπει πρώτον ότι εγκαταλείφθηκαν συμβατικές δυνατότητες που πολλαπλασιάζουν την ασφάλεια των δρομολογίων και δεύτερον εγκαταλείφθηκε και η υποχρέωση, απαλλάξανε την εταιρεία από την υποχρέωση να κάνει επενδύσεις 750 εκατομμυρίων. Κύριε Παπά, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που βάζετε, όπως είναι πολύ σημαντικά και όλα όσα έχουν πει και έχουν προειδοποιήσει κατά καιρούς οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι θα αποτελέσουν και τη βάση της συζήτησης που θα γίνει στο εξής. Ήθελα κλείνοντας να σας ρωτήσω, πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις, αισθάνεστε, και όχι μόνο εσείς, όλα τα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αισθάνεστε κάποια ανάγκη για αυτοκριτική, για το πώς έχει διαχειριστεί ο πολιτικός κόσμος και άλλα τέτοια μεγάλα εθνικά τραύματα που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, για τις ελλείψεις που υπάρχουν, για όλα όσα θα μπορούσαν να έχουν γίνει και δεν έγιναν σε αυτόν τον έρμο τον κρατικό μηχανισμό? Και γιατί σας ρωτώ? Γιατί βλέπουμε ένα θυμό να βγαίνει από τον κόσμο αυτές τις μέρες και ένα θυμό γενικά αντιπολιτικό. Ναι, βεβαίως. Η διέξοδος όμως θα είναι διέξοδος δημοκρατική, κυρία Λιβαδάρη. Θα πρέπει να κάνουμε συνολικά, και αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει τα κόμματα, επιλογές οι οποίες στηρίζουν τα δημόσια μαζικά μέσα μεταφοράς. Ο σιδηρόδρομος παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά κυρίως, είναι ένα μέσο μεταφοράς το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι φθηνό, προσβάσιμο και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Δικαιούμαστε λοιπόν και στην Ελλάδα να έχουμε ένα τέτοιο μέσο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε οποιαδήποτε κριτική μπορεί να ασκηθεί στη δική μας διακυβέρνηση. Θα μιλήσουμε όμως τη γλώσσα της αλήθειας. Διότι ξέρετε κάτι, ο σιδηρόδρομος δυστυχώς ή ευτυχώς έχει και πολύ σημαντικούς και με πολιτική επιρροή εχθρούς και ανταγωνιστές. Εάν, κυρία Λιβαδάρη, εσείς έχετε τη δυνατότητα να πάτε στη Θεσσαλονίκη με ασφάλεια, με το σιδηρόδρομο από το κέντρο της Αθήνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε 3 ώρες και 20 λεπτά, δεν θα επιλέξετε πιθανώς εναλλακτικούς τρόπους μετάβασης. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ και τις επόμενες μέρες, επειδή ακόμα είμαστε στη διαδικασία της περισυλλογής του πόνου, της οδύνης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης των απολειών ζωής που έχουμε, θα είμαστε μετρημένοι,
αλλά οφείλουμε απέναντι στη δημοκρατία μας και το μέλλον αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε με ειλικρίνεια και οι ευθύνες να αποδοθούν στο βάθος όταν έρθει η ώρα. Από, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την Εγώ σας πρώτη ευχαριστώ ιστορία. Για την δυνατότητα που καλό σας μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό,